how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away. The tidal destruction, the moral malaise. Retreat brings the close of the play, and the last wave uncovers the newfangled way, and your new shoes are all worn at the heels, and your suntan lift does rapidly peel. Your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Είναι ένας απολογισμός πολύ θετικός. Πιστεύω ότι πέτυχε αυτή η προσπάθεια και δεν έχουμε παρά να βάλουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη, να προετοιμαστούμε έγκαιρα για την επόμενη διοργάνωση. Ο κόσμος που ήρθε ήταν πραγματικά πάρα πολλής. Περιμέναμε ένα ικανοποιητικό αριθμό, αλλά πιστεύω ότι αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο, από νέους ανθρώπους, από άτομα τα οποία έδωσαν ένα ραντεβού της τότε γενιάς. Και γενικότερα το σκεπτικό μας το να απευθυνθούμε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες πέτυχε. Αποκτήσαμε μια τεράστια εμπειρία. Είδαμε τα δύνατά μας σημεία και τα δύνατά μας. Μείναμε πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεισφορά των εθελοντών. Δώσανε την ψυχή τους, το καλύτερο τους είναι αυτό, όλα τα παιδιά. Σε συνεργασία με το Δήμο, τους φορείς, την αστυνομία, την πυροσβεστική. Και δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε κανένα παρατράγωνο και αυτό για μας είναι μεγάλη επιτυχία, διοργανωτικά. Υπήρχαν ελλείψεις, υπήρχαν τεχνικά προβλήματα λόγω καιρού, που δεν μας αφήσανε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που είχαμε σχεδιάσει. Τα καταγράφουμε και κάνουμε το σχεδιασμό μας για την επόμενη χρονιά. Ξεκινάμε από τώρα. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Παρόλο που ήρθε πάρα πολύ κόσμος, πολύ περισσότερος από όσους ανθρώπους περιμέναμε. Αυτό δημιούργησε κάποιες δυσλειτουργίες στο θέμα του παρκαρίσματος και στο θέμα της εξυπηρέτησης του κόσμου. Και θα είμαστε δεσμευμένοι την επόμενη φορά να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους από όλα τα μέρη της Κρήτης, από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού που έδωσαν το παρόν σε αυτό το φεστιβάλ και μας έχουν πραγματικά συγκινήσει και με την προσέλευση αλλά και με τον τρόπο
που φεύγοντας μας ευχαριστούσαν για το πώς πέρασαν στα Μάταλα αυτό το τριήμερο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα όλη αυτή. Κάθε ιδέα που σμίγουν οι άνθρωποι καλή είναι. Που κάνει τους ανθρώπους να ενώνονται τέλος πάντων. Γενικότερα η επιστροφή στη φύση μας κάνει να αισθανόμαστε ανθρώπους. Άνθρωποι. Στις πόλεις αισθανόμαστε σαν ζώα. Πάει ανάποδα τελικά. Όλη αυτή η εξέλιξη δηλαδή τελικά μόνο πίσω πάει. Οπότε κάθε προσπάθεια που φέρνει τον κόσμο σε επαφή ας πούμε, με ένα φυσικό περιβάλλον και μια ενότητα με οποιαδήποτε και αν είναι ιδέα είναι καλό. Πάρα πολύ ωραία. Αναβιώνω τα έθιμα των hippies. Γενικά είναι πολύ ωραίο, είναι καλό για το Μάταλα. Η Κρήτη διαφημίζεται, έχει τουρισμό, αυτά. Βέβαια, ναι, τώρα που άνοιξε και ο καιρός, βλέπουμε και πώς διασκέδαζαν οι νέοι παλιότερα. Τα Μάταλα ήταν ο απογορευμένος καρπός της νεότητάς μας, της εφηβείας μας. Ήρθαμε πριν από χρόνια, ξανάρθαμε τώρα και βλέπω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να καλπάσει, να γίνει θεσμός. Εμείς, σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών, θα βοηθήσουμε όπου μπορούμε να το κάνουμε γνωστό στους Κρήτες της Διασποράς και επίσης με τις σχέσεις που έχουμε με τα διεθνή ΜΜΕ να το παίξουμε παντού. Αυτή θα είναι η συμβολή μας. Το πρώτο Μάταλα Festival 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από την προσέλευση του κόσμου όσο και από την απήχηση του φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να πετύχει αυτό το φεστιβάλ, καθώς και τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο που κάλυψαν το φεστιβάλ και που βρίσκονταν εδώ μαζί μας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη προβολή του. Από σήμερα ξεκινάμε το σχεδιασμό μας για την επόμενη χρονιά, καταγράφοντας όλες τις λήψεις, αδυναμίες. Έτσι αποκτήσαμε μια τεράστια εμπειρία. Θέλω να πω να ευχαριστώ σε όλα τα νέα παιδιά που ασχολήθηκαν και έδωσαν την ψυχή τους πάλι για άλλη μια φορά και στο Δήμο και προσωπικά στην κυρία Δήμαρχο, την κυρία Πετρακογιώργη. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Δήμο Φεστού, τη Μαρία την Πετρακογιώργη, που έσκυψε πάνω σε αυτό το φεστιβάλ. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Πετσιδίων και των Ματάλων, που χωρίς αυτόν δύσκολα θα βγαίνει εις πέρας αυτή η εκδήλωση, και όλους τους επαγγελματίες των Ματάλων που στάθηκαν δίπλα μας και πριν και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και δεσμεύομαι για του χρόνου να είμαστε πιο οργανωμένοι και να φύγουμε ακόμα πιο ευχαριστημένοι από αυτό το φεστιβάλ όπως φύγαμε φέτος. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία μας δίνει τη διάθεση και τη δύναμη να θεσμοθετήσουμε το Φεστιβάλ των Ματάλων και καλούμε να έχουμε τη συνδρομή σας, γιατί πραγματικά και τα μέσα αγκάλιασαν όλη αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης πρέπει ακόμα μία φορά να επισημάνουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των εθελοντών στην όλη αυτή τη διαδικασία.